Τα θα ξαναθήκα, δεν αφήκα τίποτα πλέον. Όπω τα βλέπετε, φάγα τα φύλλα. Δηλαδή, τώρα ένα δάσο είναι μαύρο. Έχει αλλάξει χρώμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ένα ολόκληρο χωριό σε κατάσταση πολιορκία, με του κατοίκου να μην μπορούν πλέον μόνοι του να αντιμετωπίσουν τον μαύρο εχθρό που του επιτίθεται. Ο λόγο για του κούμου, που βρίσκονται 15 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, όπου κυρίω την τελευταία τριετία συντελείται μια τεράστια οικολογική καταστροφή εξαιτία τη επέλαση τη κάμπια, που απειλεί να αφανίσει το δάσο, το οποίο σε έκταση ξεπερνά τα 4.000 στρέμματα. Όπω πάει η δουλειά, θα χάσουμε το δάσο στον κούμουμουμουμ. Το οποίο είναι ένα από τα ορότερα δάση πνεύμωνα στην Κρήτη. Εμεί προσέχουμε, δεν βάζουμε βαθιά. Κύριε, κάποιοι το καταστρέφει. Λοιπόν, ζητάμε άμεσο ψυχασμό. Πέρυσι μιλήσαμε με, το, με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι πληροφορίε που μα δώσανε και αυτά που μα συμβουλέψανε είναι ότι τα δέντρα αυτά προφανώ έχουν ξαναπεράσει ένα τέτοιο, μια τέτοια καταστροφή. Και όμω αντέξανε στον χρόνο. Φαίνεται όμω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Με το μέγεθο τη ζημιά είναι ότι δεν μπορεί να γίνει ατομική καταπολέμηση ή κατα... με, με κάποιου ανθρώπου μεμονωμένα. Θα πρέπει να γίνει συλλογική προσπάθεια. Είναι οριακά. Ε, ποια θα αντέξουν τη ζημιά και την προσβολή αυτή, δηλαδή αν θα τα έχουμε τα δέντρα του χρόνου. Τα εκατομμύρια κάποιες που πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα φωτός, κυρίως από τον Απρίλιο και έπειτα, κατατρώνει αιωνόβια δέντρα όπως δρίες και πρινάρια ξερενοντάς τα, ενώ έχουν αρχίσει να επιτίθενται και σε ελαιόδέντρα. Όταν πλέον εξαφανίσουν κάθε ίχνος φυλώματος, πέφτουν στη γη σχηματίζοντα ένα μαύρο χαλί. Το πρόβλημα, λένε οι κάτοικοι, είναι γνωστό στι αρμόδιε υπηρεσίε, οι οποίε όμω τόσο απλά δεν κάνουν τίποτα το να ανα στο γαλιάφα για το γαλιάφα στον άνα. Αυτό μα έκανε, μα κοροδεύουν, αλλά ο ένα, το δασταρσίο περιφέρεια, η περιφέρεια υπουργείο και όλο καθετή. Ελπίζαμε ότι με την κακοκαιρία και με τα πολλά τα κρύα, τα χιόνια και όλα αυτά θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά. Όμω τελικά γελαστήκαμε όλοι μα και είναι χειρότερα τα πράγματα. Οι κάποιε απειλούν όμω και του κατοίκου, καθώ όσα μέτρα και να πάρουν, πάντα κάποιε θα προσγειωθούν πάνω του, προκαλώντα αλλεργίε και τρόμου στα μικρά παιδιά. Θα πρέπει να δούμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί μπορεί να υπάρξουν αλλεργίε, μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτό. Οι κάποιε που κοντεύουν να αφανίσουν το δάσο στην περιοχή των Κούμων όπου βρισκόμαστε έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν έφοδο και στα πρώτα σπίτια του χωριού. Ψυχάζομαι, αλλά δεν αποτέλεσμα μηδέν. Είναι τσιτήχου και στο σπίτι. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Τα κοπέλια δεν φοβούνται, δεν μα εφάνει κάποιε, θα μα ακάμε, θα μα αδειάξουν. Το μαύρο αυτό έντομο, πριν μεταμορφωθεί σε πεταλούδα, απειλεί και τα ζώα τη περιοχή. Καθώ ο καρπό από τα δέντρα που αποτελεί τροφή για τα πρόβατα, εξαφανίζεται με τεράστιε οικονομικέ συνέπειε για του κνοτρόφου. Τα πρόβατα. Τα πνίγει κάμπια. Θα δει πρόβατα που είναι... έχει γίνει μαύρο. Τα ζώα δεν μπορούν να νερό γιατί έχουν γεμίσει. Τα υπόστερα έχουν γεμίσει. Τα Όλα τα δέντρα αυτά φορτώνται βελάνια και τρώνε τα ζώα. Τώρα δεν έχουμε τα λεφτά να πάρουμε για τα ζωοτροφέ. Οι κτηνοτρόφοι του χρόνου δεν θα μπορέσουν πού να σταλίζουν τα πρόβατά τους. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα υπάρχουν νευρολάγια να φάνε τα πρόβατα. Πέρα από του κούμου, οι κάποιε έχουν ήδη αρχίσει τι εφόδου του και στο γειτονικό μαλάκι που συνορεύει δυτικά με το δάσο, ενώ οι Αρμένοι φαίνεται προ το παρόν να έχουν γλιτώσει.